Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Υποκατάληψη είναι σχεδόν οι μισές πανεπιστημιακές σχολές στη χώρα, με τον κίνδυνο να χαθεί η εξεταστική να είναι ορατός. Βίντεο ντοκουμέντο του Action 24 δείχνει πως κουκουλοφόροι εισβάλλουν σε συνελεύσεις φοιτητών και επιβάλλουν με το έτσι θέλω τις καταλήψεις. Κατά την έκτακτη σύνοδο των Πριτάνεων, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, θα συζητηθεί αν υπάρχει δυνατότητα από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα οι εξετάσεις εξαμήνου να πραγματοποιηθούν ψηφιακά. Κουκουλοφόροι εισβάλλουν στη Γενική Συνέλευση του Φοιτητικού Συλλόγου Νομικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών την Τρίτη το πρωί και δια της βίας αποφασίζουν κατάληψη στη σχολή. Μπαίνουμε την Τρίτη σε μια Γενική Συνέλευση πλήθος φοιτητών προκειμένου να ανοίξουμε τη σχολή και να συνεχίσουμε την εξεταστική μας. Ενώ όλα έδειχναν ότι η σχολή θα ανοίξει και θα υπερψηφιστεί το πλαίσιο της ανοιχτής σχολής, λίγο πριν την καταμέτρηση έσκασαν αυτοί οι 30 κουκουλοφόροι με αποτέλεσμα να φύγουν τα παιδιά από την αίθουσα και να πάρθει μια απόφαση η οποία δεν αντιπροσωπεύει το σύνολο των φοιτητών της νομικής. Στο εσωτερικό της σχολής επικρατεί τρόμος. Οι κουκουλοφόροι αλλά και άλλα άτομα που δεν έχουν καμία σχέση με το πανεπιστήμιο φωνάζουν, κλείνουν τις πόρτες και τρομοκρατούν τους φοιτητές. Ήταν κάποιοι μετράνοι και σιδερολοστούς οι οποίοι ήρθαν στη Γενική Συνέλευση της Νομικής. Ο φοιτητικός σύλλογος αναγκάστηκε να υποχωρήσει και να αποφασίσει υπό το καθεστώς φόβου και βίας κατάληψη, ενώ για το περιστατικό διετάχθη προκαταρκτική εξέταση στις Πριτανικές Αρχές. Ο τραγέλαφος αυτός. Υπάρχει στην ακαδημαϊκή ζωή, υπάρχει μια ακαδημαϊκή δεοντολογία. Οτιδήποτε πρέπει να συζητιέται ελεύθερα και ανοιχτά, χωρίς ακρότητες. Σχεδόν οι μισές σχολές της χώρας συνεχίζουν να τελούν υποκατάληψη με ορατό τον κίνδυνο να χαθεί η εξεταστική. Οι περισσότεροι φοιτητές υποστηρίζουν ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή οι καταλήψεις δεν βοηθούν πουθενά. Είμαι υπέρ της διαμαρτυρίας των φοιτητών, αρκεί να γίνεται σε ένα πλαίσιο. Okay. Τώρα, τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή όμως, δεδομένου ότι διεξάγεται η εξεταστική περίοδος, είμαι κάθετα διαφωνώ στις μαθητικές κινητοποιήσεις αυτή τη στιγμή. Δεδομένων των συνθηκών, εκδόθηκε εγκύκλιος από το Υπουργείο Παιδείας που δίνει τη δυνατότητα στα πανεπιστήμια να προχωρήσουν στη διενέργεια εξετάσεων εξ αποστάσεως. Το ζήτημα θα συζητηθεί στην έκτακτη σύνοδο των Πριτάνεων τη Δευτέρα για να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις. Η σύγκλιτος θα συζητήσει, αν χρειαστεί, το ενδεχόμενο της εξ αποστάσεως εξεταστικής, όπως έχουμε αποδείξει στο θέμα της πανδημίας, στην περίοδο της πανδημίας, είναι κάτι που τα δημόσια πανεπιστήμια μπορούν να το φέρουν εις πέρας, όμως να πούμε εδώ ότι χρειάζεται ένα ικανό χρονικό διάστημα. Την ίδια ώρα σε άμεση κατάθεση καλούνται εκπρόσωποι των Πριτανικών Αρχών στα πανεπιστήμια μετά από την διενέργεια εισαγγελικής έρευνας για τις καταλήψεις. Υπάρχει μια εισαγγελική παρέμβαση. Μια κατάληψη είναι μια έκνομη, μια παράνομη παραβατική πράξη, η οποία, το ξέρουμε όλοι, τέμνει την εισαγγελική οδό. Η εισαγγελική έρευνα στρέφεται προς κάθε κατεύθυνση και υποδιερεύνηση είναι η τυχόν διάπραξη αυτεπαγγέλτος διοκόμενων πράξεων, όπως διαταράξει δημόσιας υπηρεσίας.